Αναγνωρίζει ο κόσμος είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Εγώ προσωπικά πάντα μ' άρεσε να μιλάω με κόσμο, πάντα μ' άρεσε να μιλάω με κόσμο στον δρόμο, όταν με αναγνωρίζουν, όταν φωνάζουν το όνομά μου. Το αφήνω πίσω μου, ίσως. Εντάξει, όχι ίσως, το αφήνω πίσω μου, γιατί εκεί που πάω σίγουρα δεν θα έχω την ίδια αναγνωρισιμότητα με αυτή που έχω στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στις πατρίδες μου, έτσι το θεωρώ εγώ. Εντάξει, αρχίζω πάλι από την αρχή, αρχίζω πάλι από το μηδέν. Εντάξει, όχι ακριβώς από το μηδέν, αλλά. Κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Θα μου λείψει αυτό. Αλλά ευελπιστώ για πολύ καλύτερες μέρες. Είμαι στην Κύπρο γιατί αποφάσισα ότι λείπουν πολλά οι δικοί μου. Δύσκολο να είσαι μακριά τους για αρκετό καιρό χωρίς να τους βλέπεις, επειδή συνήθισα να ζω μαζί τους, να είμαι κοντά στους φίλους μου, να περνούμε ωραία. Όταν έφυγα, κακοφάνηκε μου. Τέλος πάντων, τώρα όμως που έζησα τα πράγματα εδώ στην Κύπρο, νομίζω ότι να προτιμούσα να ζήσω στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, να δουλέψω εκεί, να δω διαφορετικούς σκηνοθέτες, να μαζέψω εμπειρίες. Το δύσκολο ήταν στην αρχή βασικά ότι δεν είχαμε κάποιον κεφάλαιο. Έπρεπε να πληρώσουμε κάποιο δικηγόρο ή τα λεφτά για κάποιους συμβούλους για να ξεκινήσουμε. Έπρεπε να δώσουμε λεφτά για το γραφείο. Έπρεπε να δώσουμε το ένα νίκιο μπροστά. Εντάξει, ένα μπάτζετ το οποίο εμείς δεν είχαμε. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα δουλεύαμε για να βγάλουμε και τα λεφτά. Έπρεπε να ρισκάρουμε, ας πούμε, για να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Το να προσφέρεις ειδικά στους νέους τα εφόδια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, να μπορέσουν να ξεκινήσουν το δικό τους όνειρο και να το δουν να γίνεται πραγματικότητα, σου προσφέρει μια αναπίστευτη συναισθηματική κάλυψη. Δηλαδή είναι πέραν του οικονομικού ωφέλους που σε κάποιο σημείο της ζωής σου εξαρτάται πόσο επιτυχημένος είσαι και πού έχεις φτάσει ανάλογα με την προσπάθεια που έχεις κάνει και τι έχεις καταφέρει. Πέραν τούτου ψάχνεις να έχεις αυτή την ικανοποίηση, δηλαδή η δουλειά να σου δίνει ικανοποίηση. Η ικανοποίηση προέρχεται κατ' εμένα με το να βλέπεις άλλα άτομα να προχωρούν, δηλαδή άλλους νέους που επέρασες, εγώ προσωπικά είχα περάσει από το ίδιο στάδιο, να προχωρούν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να κάνουν τη δική τους επιχείρηση, εκείνο που όντως ήθελαν να κάνουν και να μην έχουν το άγχος συνέχεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους, όσον αφορά πού θα βρουν τα χρήματα για τις χορηγίες και πού θα βρουν τα κατάλληλα άτομα που να είναι νεαρά, να μπορούν να έχουν κάποιο κλικ, να συνεννοηθούν στο ίδιο επίπεδο, για να τους συμβουλεύσουν. Οπότε η ικανοποίηση η οποία προέρχεται μέσω τούτης της υπηρεσίας, αν την ονομάσουμε υπηρεσία, είναι απίστευτη. Πλέον έχω πολύ χρόνο για να ασχολούμαι με κάποια χόμπις που έχω. Βλέπω τόσο τους φίλους μου έρχονται αυτοί και με βλέπουν εδώ. Είναι πλέον πιο δύσκολο, αλλά ελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Με κάνουν χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη βασικά όταν νιώθω ελεύθερη, όταν περπατώ στον δρόμο μόνη μου, όταν έχω ανθρώπους δίπλα μου, όταν χορεύω. Αρέσκει μου βασικά όταν βλέπω μια ωραία ταινία με φίλους, όταν πάω σε εστιατόρια με φίλους. Αρέσκει μου να είμαι με κόσμο, με παρέα. Γι' αυτό ίσως να προτιμώ και την Αθήνα. Είμαι 23 χρονών, είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σπουδάζω μαθηματικά στατιστική. Είμαι στο 4ο έτος. Θα πάρω το πτυχίο μου τον Μάη. Μένω στις αιστείες του Πανεπιστημίου εδώ και 3 χρόνια και τα 2 τελευταία χρόνια με βοηθούς φοιτητικής αιστείας. Διοργάνωμε εκδηλώσεις για να ψαγούνται οι φοιτητές, ζωντανή μουσική, είτε διαγωνισμοί πιλότας, μπιρίμπας, μουσικές βραδιές, ροκ, μουσικής, κλασικής μουσικής,
Διοργανώνουμε μαθήματα γιόγκα, χορού, σεμινάρια και διαρρέξεις που αφορούν είτε τη διατροφή και πράγματα που τους αφορούν για το άγχος των εξετάσεων και τέτοια πράγματα. Σπουδάζω χημεία. Είμαι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τρίτο έτος και τελειώνω σε ένα χρόνο. Αποφάσισα να σπουδάσω χημεία γιατί άρεσε μου από το σχολείο και στην πορεία όταν ήρθα στο Πανεπιστήμιο είδα ότι ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εντάξει, με λίγο διάβασμα, περισσότερη προσπάθεια. Εντάξει, στον επόμενο χρόνο ελπίζω να πιάσω το πτυχίο μου. Εγώ βασικά στηρίζομαι σε όνειρα. Προσπαθώ να σκεφτούμε σε έναν άλλο σε θα ήθελα να είμαι. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα ήθελα να είμαι σε 5 μέρες, σε 10 μέρες που μπορώ να το κάνω. Επίτα, ναι, σκέφτω, έχω και όνειρα βεβαίως. Θα ήθελα να πετύχω σε αυτό το επάγγελμα, να ακούγεται η μουσική μου σε ευρεία κλίμακα στο εξωτερικό. Να έχω έναν καλό συμβόλαιο και να κάνω αυτό που θέλω και να μπορώ να ζω επίσης. Να έχω και λεφτά και να κάνω και αυτό που μου αρέσει. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αλλά εγώ δεν το σκεφτούμαι και πολύ συνέχεια το πράγμα. Σκεφτούμαι περισσότερο τώρα τι να κάνω, τι να κάνω αύριο, τι να κάνω μεθαύριο, με το θέμα, με το άλλο θέμα. Είμαι στο παρόν, ζω περισσότερο στο παρόν. Πρώτα απ' όλα, εγώ ένα που θεωρώ καλό, το μου είπατε πριν, να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις χαρούμενος όταν να πας στη δουλειά σου. Τούτο είναι το πρώτο, δηλαδή αν πιένεις σε μια δουλειά με τα νεύρα, με το ξυπνώ το πρωί, όχι να πάω δουλειά, βαρκούμε το ένα το άλλο. Το θέμα είναι να πάει στη δουλειά σου να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος όπου να πάει δουλέψεις. Να νιώθεις σαν σπίτι σου, σαν χώρο σου. Το για μένα είναι το πιο σημαντικό. Κανένας δεν περίμενε από μένα να γίνω ηθοποιός, γιατί καταρχήν ήμουν πάρα πολλά τροβαλή. Ούτε μου άρεσκε, ούτε ήθελα να γίνω ηθοποιός. Λέω πάντα μέσα μου, ας πούμε, πώς γίνεται να μπορούν να αλλάσουν έτσι εύκολα χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν το θεωρούσα ότι στη ζωή του ένας ηθοποιός μπορεί να είναι ειλικρινής. Πολύ λάθος άποψη, καμία σχέση, αλλά σαν μωρό το έβλεπα εγώ τούτο. Έτσι ξαφνικά είδα μια παράσταση, ενθουσιαστήκα τόσο πολλά, και λέω γιατί δεν μπορώ να δοκιμάσω. Λέω, έβαλα όρο στον εαυτό μου, θα πω ένα μήνα. Θα προετοιμαστώ να δώσω εξετάσεις όλη η διαδικασία. Όταν πέρασα, λέω θα πάω ένα μήνα. Στο μήνα θα αποφασίσω.